υπήρξα κάποιες φορές ένθερμος οπαδός της χρήσης τέτοιων ουσιών. Όμως μακροχρόνια, αν βλέπουμε σε βάθος χρόνου, οποιαδήποτε συνεχής χρήση και μάλιστα με ελαφρώς αυξανόμενες δόσεις γίνεται καταστροφική. Ιδίως για την κοκαίνη που είπαμε σου καταστρέφει το μοτέρ. Γιατί εσύ πήρες κοκαίνη, γιατί δοκίμασες κοκαίνη. Γιατί δοκίμασες κοκαίνη. Όπως δοκιμάζουμε μπύρα, όπως δοκίμασα τσάι, όπως δοκίμασα ας πούμε μπάμιες που δεν μου αρέσει καθόλου. Ηρωίνη γιατί δεν δοκίμασες. Πώς δεν δοκίμασα. Ξέρω περίπου τι είναι το καθένα. Ξέρω πολύ καλά τι είναι. Όλα αυτά γίνανε στο πλαίσιο της δοκιμής, του να δούμε πώς είναι και αυτό και πώς. Όχι στο πλαίσιο, όχι από μια μαγιά ή για να μην λένε οι άλλοι ότι είναι ξενέρωτος ο δικός σου. Ξέρεις, γιατί υπάρχει και αυτή η μαλακία, ας πούμε, έτσι. Πολλοί το κάνουν για να μην μπουν οι γύρω ότι είσαι ξενέρωτος. Δεν ήταν αυτό. Ήθελα να ξέρω για τι πράγμα μιλάω. Ήμουν ποτέ εξαρτημένο άτομο από ουσίες τέτοιου τύπου, αλλά πέρασα διαστήματα με καθημερινή χρήση, ας πούμε. Για κάποιο καιρό, για 2 μήνες, 3 μήνες. Σε μερικά πράγματα, ας πούμε, μπορεί να ήταν και πάνω από χρόνο, ας πούμε, ή άντε μέρα παραμέρα να κάνουμε ένα τσιγάρο, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα για μένα είναι καταστροφικά, έτσι κι αλλιώς. Στη διαρκή χρήση τους και στο κόλλημα. Το χειρότερο πράγμα είναι το κόλλημα. Ο Γρηγόρης Ψαριανός είναι ο πρώτος πολιτικός που παραδέχεται πως έχει κάνει χρήση κοκαίνης. Η παραδοχή του βοηθά ενδεχομένως να φύγει το θέμα από την περιοχή του μύθου και να κουβεντιαστεί η πραγματικότητα.